Έχουμε μια κατάσταση στη χώρα μας που μόνο δημοκρατία δεν μπορεί να ονομαστεί. Βλέπω όμως ότι ο κύριος Μανιάτης για άλλη μια φορά δραπέτευσε, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι μιλάει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για λόγους στοιχειώδους σεβασμού θα μπορούσε να κάτσει ένα δεκάλεπτο να ακούσει και αυτήν την ομιλία. Όχι ότι είναι πιο σημαντική από όλες τις υπόλοιπες, αλίμονο, αλλά λόγω του θεσμικού ρόλου και μόνο θα μπορούσε να καθυστερήσει μερικά λεπτά. Μόνο δημοκρατία δεν έχει η χώρα αυτή. Μόνο δημοκρατία. Η Βουλή έχει ακυρωθεί. Δεν λειτουργεί κατά το Σύνταγμα και τον κανονισμό, αλλά κατά την αυθαιρεσία της κυβέρνησης, με την συνευθύνη βεβαίως των κομμάτων που συναπαρτίζουν αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, γιατί δεν υπάρχει δικαίωμα στην απεργία. Δεν είναι δυνατόν όταν απεργούν κλάδοι των εργαζομένων και θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι ενοχλητικές οι απεργίες, ενοχλητικές πολιτικά βεβαίως, να καταφεύγει από τη μια στα δικαστήρια και αν δεν φτάνουν τα δικαστήρια, επιστράτευση. Αυτό έκανε στους ναυτεργάτες, αθλειότητα. Αυτό έκανε στο προσωπικό των μεταφορών, στάση. Μετά πήγε στους εκπαιδευτικούς, αναγκαστική εργασία στην εκπαίδευση, άκουσον. Και τώρα στους εργαζόμενους της ΔΕΗ και έφερε ως επιχείρημα, γιατί εισηγήθηκε ο κύριος Μανιάτης που δραπέτευσε. Εισηγήθηκε ο κύριος Μανιάτης, όπως γράφει η υπουργική απόφαση, να γίνει επίταξη, επιστράτευση των εργαζομένων στη ΔΕΗ. Γιατί λέει υπήρξε κίνδυνο στη δημόσια τάξη. Πού τον είδε το κίνδυνο στη δημόσια τάξη? Του το είπα και στην επιτροπή του κύριου Μανιάτη, δεν απάντησε. Μόνο αυτός τον είδε τον κίνδυνο στη δημοσία τάξη, στην επικράτεια. Ουδής άλλος. Ουδής άλλος. Είδε επίσης κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Πού τον είδε αυτό τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία? Και παρατεταμένη, έλεγε, ανομαλία στην ηλεκτροδότηση της χώρας. Πού την είδε και την παρατεταμένη ανομαλία? Ο κύριος Μανιάτης τα έβγαλε και τα εισηγήθηκε και ο Πρωθυπουργός που τα διαπίστωσε όλα αυτά ότι είναι ακριβέστατα, έβγαλε και το ΦΕΤΦΑ, επιστρατεύονται. Έχετε επιστρατεύσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Με επιστράτευση δουλεύει η Ελλάδα. Αναγκαστική εργασία. Μια κυβέρνηση της αναγκαστικής εργασίας. Και ταυτόχρονα έχετε καταργήσει και τις συλλογικές συμβάσεις, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό μόνο δημοκρατία λέγεται. Η χώρα τελεί υπό αντιδημοκρατική εκτροπή. Και βεβαίως εδώ πάτε να κάνετε, γιατί το κάνετε αυτό, και μάλιστα μέσα στον Ιούλη, θυμίζοντας άλλα Ιουλιανά, κάνετε ένα διπλό έγκλημα. Ένα έγκλημα κατά της εργασίας και ένα πολύ μεγάλο πελώριο εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα. Την πώληση της ΔΕΗ, τη διάλυση και την πώληση της ΔΕΗ. Τι κάνετε εδώ, τι κάνετε? Ποια είναι τα εγκλήματα που κάνετε? Το σύστημα μεταφοράς το παραχωρείτε μονοπωλιακά σε ιδιώτες, σε ιδιωτικά συμφέροντα. Μονοπωλιακά. Στείνεται ένα νέο μονοπόλιο στο σύστημα μεταφοράς. Δεν σας άρεσε η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ήταν μια μεγάλη καταστροφή της χώρας. Το τι έχει ακούσει η ΔΕΗ, την οποία θα πω δύο λόγια και ιστορικά, το τι έχει ακούσει η ΔΕΗ από τα χείλη σας δεν λέγεται. Τέτοια συκοφαντία και τέτοια λάσπη. Και να σας πω, περίπου αποδίδεται τη διαχείριση και της ΔΕΗ στο ΣΥΡΙΖΑ. Λες και η αριστερά επί δεκαετίες διαχειριζόταν τη ΔΕΗ. Εσείς ήσασταν ανεύθυνοι, αμέτωχοι. Δεν ξέρατε τι γινόταν στη ΔΕΗ και ερχόσαστε τώρα αυτή τη ΔΕΗ, την οποία διαχειριζόντουσαν αυτές τις κυβερνήσεις, να την ρίξετε στο πύρτο εξώτερων, να την κατασυκοφαντήσετε, το τι της έχετε σούρει, προκειμένου να προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση και μάλλον στο ξεπούλημα. Όχι ιδιωτικοποίηση, και στο ξεπούλημα, ακόμα χειρότερα.
Λοιπόν, τον αδυνίε το σύστημα μεταφοράς στους ιδιώτες. Κάνετε πώληση του 30% της ΔΕΗ. Πάει το 30%. Πέταξε και αυτό. Το άλλο 70% που θα μείνει θα είναι μήπως δημόσιο? Όχι, βεβαίως. Τι θα κάνετε από το υπόλοιπο 70%? Θα εκχωρήσετε το 17% του 51% του 70% σε ιδιώτη και θα του δώσετε και το management του ιδιώτη. Management και το 17%. Θα μείνει ένα 34% μειοψηφία ελέγχου, ας το πούμε έτσι, του δημοσίου. Με τη διεύθυνση σε ιδιώτες και τον έλεγχο της επιχείρησης σε ιδιώτες. Πάει η ΔΕΗ. Πέταξε σε μια νύχτα με αυτό το νομοσχέδιό σας. Τελείωσε πια. Τελείωσε η δημόσια παρέμβαση στον ενεργειακό ηλεκτρικό χώρο. Στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγάλο έργο. Μεγάλο έργο. Γιατί αυτό το κάνετε? Δεν μας το εξηγήσατε. Γιατί το 30%? Πρώτα απ' όλα, πού το ανακαλύψατε το 30%? Ετέθη το ερώτημα, δεν μας έχετε δώσει καμιά απάντηση. Επικαλείστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολιτική ιδιωτικοποιήσεων. Βεβαίως έχει. Θεσμικό ρόλο όμως να επιβάλλει ιδιωτικοποίηση δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας ρωτάω, υπάρχει καμιά ευρωπαϊκή οδηγία που λέει ότι θα πρέπει μια επιχείρηση ηλεκτρισμού που το δημόσιο έχει το 51% να πωλήσει το 30% και να το 30% της επιχείρησης και να δώσει το άλλο 17% και το management στους ιδιώτες? Υπάρχει καμιά τέτοια ευρωπαϊκή οδηγία? Πείτε μου. Δεν υπάρχει τέτοια ευρωπαϊκή οδηγία. Και πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημόσιες επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση και 100%, μέχρι τα 100% δημόσια συμμετοχή. Και όχι καθυστερημένες χώρες της περιφέρειας που τις έχουν νεοαπικία τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω για τη Σουηδία, για παράδειγμα. Άρα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που να επιβάλλει. Δεν έχει προχωρήσει η απελευθέρωση αγοράς της ενέργειας και πρέπει να προχωρήσει? Πολύ προωθημένη είναι η αγορά, η απελευθερωμένη αγορά και προωθημένα απελευθερωμένη η αγορά της ενέργειας. Δεν το ξέρετε και αυτό? Το 52%, το 58% της παραγωγής ανήκει στη ΔΕΗ, το 42% σε ιδιώτες. Πόσο πρέπει να πάρουν οι ιδιώτες για να θεωρήσετε δήθεν απελευθερωμένη την αγορά? Το 80, το 90%, γιατί εκεί πάτε τώρα. Και τότε θα είναι απελευθερωμένη η αγορά? Δηλαδή απελευθερωμένη είναι η εκχωρημένη αγορά σε ιδιωτικά συμφέροντα? Και η εκχωρημένη αυτή αγορά πού οδηγεί? Εντάξει, έχει κάνει ατασταλίες η ΔΕΗ αρκετές, δεν λέω. Αλλά σκάνδαλα τύπου Hellas, Hellas Power και το Energa που ζημιώσαν με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έγιναν επί απελευθερωμένης υποτίθεται ενεργειακής αγοράς. Άρα η αγορά απελευθερωμένη. Γιατί πάτε και σπεύδετε σε πωλήσεις? Μήπως είχε δεσπόζουσα θέση το μονοπόλιο ή το μονοπόλιο ακόμα του Λιγνίτη, όπως λέτε? Ψέματα. Δεν υπήρχε και αυτό το πράγμα. Συκοφαντίες. Πρώτα απ' όλα υπήρχαν άδειες σε ιδιώτες για να κάνουν Λιγνίτη. Δεν το αξιοποίησαν τις άδειες. Δεν κάναν τις επενδύσεις. Υπάρχουν λιγνητικά κοιτάσματα άφθονα στην Ελλάδα που μπορούν και να αγοραστούν και να διαμορφωθούν ενεργειακές μονάδες στη βάση αυτών των λιγνητικών κοιτασμάτων. Γιατί δεν πάνε να επενδύσουν? Γιατί δεν πήγαν να επενδύσουν? Μη μου κουνά το κεφάλι έτσι, δήθεν ως ηδήμων, τώρα αναλάβατε αυτή την υπόθεση. Την ξέρουμε δεκαετίες. Τα λιγνητικά κοιτάσματα, αν θέλατε να δώσετε λιγνητικά κοιτάσματα, μπαίνουν σε διαγωνισμό και παραχωρούνται, εκχωρούνται. Και αν θέλει κανένας που θέλει να φτιάξει λιγνητική μονάδα, σύγχρονη λιγνητική μονάδα, βεβαίως. Όχι έτοιμη σύγχρονη, υπερσύγχρονη λιγνητική μονάδα να την δίνετε φιλέτο στον ιδιώτη. Αυτά είναι ξεπουλήματα, είναι εγκλήματα. Αυτά έχουν επίπτωση.
τεράστια επίπτωση και όχι μόνο πολιτική. Και όχι μόνο πολιτική. Γιατί πρέπει να καταλάβετε κάποτε ότι δεν υπάρχει ασυλία σε αυτή τη χώρα. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αυθαιρετούμε. Αυθαιρετούμε σε βάρος της δημόσιας περιουσίας του δημόσιου πλούτου και επιστρέφουμε στην πρώτη 1950 κατάσταση όπου υπήρχε το ηλεκτρισμός ήταν είδος πολυτελείας. Εκεί θα το πάτε τώρα. Είδος πολυτελείας θα είναι. Τεράστιες ζώνες θα υπάρχουν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα. Νοικοκυριά, ακόμα και επιχειρήσεις μικρές θα δουλεύουν χωρίς ηλεκτρισμό. Με αυτά τα μέτρα που παίρνετε και την κατεύθυνση που έχετε στο θέμα της ενέργειας. Και ξέρετε ποιος έδωσε το μονοπόλιο στην παραγωγή, διανομή και στη μεταφορά, στη ΔΕΗ. Όχι η αριστερά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το έδωσε, το 56 εκχώρησε αυτό το μονοπόλιο. Και χάρη σε αυτό το μονοπόλιο άρχισε να διαμορφώνεται μια διαφορετική ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα. Καπιταλισμός ήταν και τότε. Δεν έγινε σοσιαλισμός και μάλιστα σε μια περίοδο όπου εμένετο το αντικομμουνιστικό πνεύμα σε αυτή τη χώρα. Αλλά δεν υπήρχε άλλος δρόμος για να σταθεί λίγο στα πόδια της. Και πράγματι η ΔΕΗ αυτή έστησε στα πόδια της στην Ελλάδα. Το δίλημα βεβαίως δεν είναι η ΔΕΗ όπως ήταν ή το ξεπούλημα όπως κάνετε. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος για την ανασυγκρότηση του δημοσίου και να δουλέψει με έναν άλλο τρόπο και αποδοτικό και αξιοκρατικό και λιγότερο γραφειοκρατικό και μη διαπλεκόμενο με ιδιωτικά συμφέροντα. Διότι αυτό το σχέδιο που κάνετε, ας μην κρυβόμαστε από το δάκρυό μας και να μην κάνετε και όσοι θα το ψηφίσετε ότι δεν ξέρετε. Εδώ είναι σχέδιο. Οι μονάδες φυσικού αερίου απαξιωθήκαν. Δεν έχουν προοπτική. Αφού πήρανε και φάγαν το καταπέτασμα σε βάρος της ΔΕΗ και του ελληνικού λαού με επιδοτήσεις, εδώ τα πιστοποιητικά ισχύως και ο άλλος μηχανισμός που είχατε κατασκευάσει όπου αργούσε το εργοστάσιο, δεν δούλευε και έπαιρνε από τον Έλληνα φορολογούμενο. Επιβαρύνε το ΙΔΕΗ. Δεν έπαιρνε ΙΔΕΗ. Επιβαρύνε το ΙΔΕΗ. Λοιπόν, επιβαρύνε το ΙΔΕΗ γιατί αν δείτε μέσα από τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως, εδώ τα νούμερα είναι και το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους, έπαιρνε ο ιδιώτης χωρίς να μπαίνει στο σύστημα, τροφοδοτήτο και έβγαζε δεκάδες εκατομμύρια. Δεκάδες εκατομμύρια και συνολικές επιδοτήσεις ξέρετε που ήταν και έκανε επενδύσεις η ΔΕΗ, γιατί και οι επενδύσεις που κάνανε το φυσικό αέριο με λεφτά του δημοσίου έγιναν, με επιδότηση έγιναν. Δεν βάλανε ούτε ένα ευρώ, δεν βάλανε. Και επιδότηση με επιδοτήσει στην επένδυση και λεφτά για να μην προσφέρουν τίποτα και να τους δίνει η ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ μέσα στα χρόνια της κρίσης, αυτή η καταραμένη ΔΕΗ έκανε επενδύσεις. Μέσα στα χρόνια της κρίσης, τέσσερα τελευταία χρόνια, 4 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Πέστε μου, ποια άλλη επιχείρηση έκανε αυτού του είδους τις επενδύσεις, αυτό το μέγεθος των επενδύσεων. 4 δισεκατομμύρια μέσα στα χρόνια της κρίσης. Τα 4 τελευταία χρόνια. Ή δεν είναι έτσι. Ή δεν υπάρχουν αυτές οι επενδύσεις. Πείτε μου ποιος άλλος έκανε. Ο ιδιωτικοποιημένος ΟΤΕ που πούλησε, που το θαυμάζετε, Deutsche Telekom. Ξέρετε η Deutsche Telekom που ανοίγει στο γερμανικό δημόσιο. Και το γερμανικό δημόσιο, ξέρετε την πρώτη πράξη που έκανε. Είναι να αφαιρέσει από τον ΟΤΕ όλες τις θηγατρικές του στο εξωτερικό και να τις μεταφέρει στη μητρική εταιρεία. Αυτό έκανε. Και το θεωρείται θεάρεστο έργο. Και ο ΟΤΕ δεν κάνει επενδύσεις πλέον. Παρακαλώ, ολοκληρώνω. Δεν κάνει καινούργιες επενδύσεις. Και ο ΟΤΕ μειώνει την απασχόληση. Διαλύει τις εργασιακές σχέσεις. Και το θεωρείται πρότυπο. Και το θεωρείται πρότυπο. Αλλά τέτοια νοοτροπία έχετε και τέτοια αντίληψη έχετε σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό την καταντήσατε έτσι. Και θέλετε να την πάτε ακόμα πιο κάτω. Αυτές είναι οι πολιτικές σας. Λέτε ότι δίνετε το 30% της ΔΕΗ σε ιδιώτες για πώληση. Γιατί είναι 30%? Από πού το βρήκατε το 30%? Εδώ
δίνεται σε μονάδες εγκατεστημένης ισχύως το 38% περίπου λιγνητικές μονάδες από τις υπάρχουσες στη χώρα. Το 41% περίπου υδροηλεκτρικά εγκατεστημένη ισχύς. Και το 21% μόνο σε φυσικό αέριο. Δηλαδή μείγμα καυσίμου κυρίως υδροηλεκτρικό και δευτερευόντως λιγνητικό. Καθόλου πετρέλαιο και ελάχιστο φυσικό αέριο. Και το λέτε αυτό 30%. Δεν είναι 30%. Δίνεται ένα φιλέτο προκειμένου να είναι ο πρωτοπόρος, ο οδηγός αύριο στην ηλεκτρική ενέργεια. Και βεβαίως δεν ξέρουμε και πού θα πάνε αυτά. Γιατί εδώ το σχέδιο είναι σαφές. Μετά την απαξίωση των μονάδων του φυσικού αερίου, τι έχει γίνει? Υπάρχει το διαπλεκόμενο σύστημα και τελειώνω με αυτό. Το διαπλεκόμενο σύστημα των γνωστών επενδυτών αετονίχηδων αυτής της χώρας, το οποίο πλέον δεν βλέπει προοπτική σε τέτοιου είδους επενδύσεις και θέλει να ξεκοκαλύσει την ίδια τη ΔΕΗ. Λοιπόν, αυτοί οι διαπλεκόμενοι, 4-5 είναι, και ορισμένοι έχουν και γερή πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σας φυρίζουν. Αυτοί λοιπόν σε συνεργασία με πολυεθνικές εταιρείες θέλουν να φάνε το 30% της ΔΕΗ και να φάνε και το άλλο 70% μέσω του 17% και του management. Και δεν ξέρω αν είναι και τα ίδια συμφέροντα τα οποία θα πάρουν και τη μία εταιρεία και την άλλη. Και μην μου πείτε όχι, διότι αυτό κάνατε στους εθέρες. Όταν πουλήσατε την Ολυμπιακή, αυτό κάνατε. Κάνατε μία εταιρεία. Και τερμάτισε ο ανταγωνισμός. Και πού αποκλείεται αυτό να είναι των ίδιων συμφερόντων, να περάσουν στα ίδια συμφέροντα και οι δύο εταιρείες? Πού αποκλείεται? Και τι είναι αυτά που γράφεται μέσα τα αόριστα για εταιρεία η οποία θα υπάρχει, υποτίθεται, και έχετε τη διατύπωση εδώ, υφιστάμενη εταιρεία, όχι η εταιρεία που θα διαμορφώσει, η υφιστάμενη. Ποια είναι η υφιστάμενη εταιρεία και ποιος αποκλείει να υπάρχουν τα ίδια εταιρικά συμφέροντα τα οποία να παίξουν και στον ένα και στο 30% και στο 70%? Ποιος το αποκλείει? Διότι σε μονοπωλιακές καταστάσεις, έτσι κι αλλιώς πάμε, μπορεί να είναι ολιγοπωλιακές, μπορεί να είναι και ένας το μονοπόλιο. Και βεβαίως εδώ με αυτά που λέτε ότι δήθεν διασφαλίζεται, μία λέξη μόνο, διασφαλίζεται, δεν διασφαλίζεται απολύτως τίποτα. Διότι το πρόβλημα, τελειώνω αμέσως, το πρόβλημα δεν είναι τι θα γίνει με την εταιρεία, όποια εταιρεία, αν είναι υπαρκτή, άλλη, δεν ξέρω, με βάση το νομοσχέδιο που θα μεταφερθούν τα στοιχεία. Το θέμα είναι τι θα γίνει με την πώληση. Διότι αυτά που λέτε ότι διασφαλίζεται αφορούν τη νέα υποαπόσχηση εταιρεία. Τι θα γίνει όμως όταν η εταιρεία αυτή θα πωληθεί και πού θα πάει και σε ποια συμφέροντα πάει? Τι θα γίνει τότε? Πώς μπορεί να ελεγχθεί ένας ιδιώτης που θα κατέχει μια ιδιωτική εταιρεία που θα δουλεύει με όρους και πλαίσιο ιδιωτικών εταιριών? Θα του πείτε εσείς ποιες εργασιακές σχέσεις, που δεν προβλέπετε άλλωστε με το νομοσχέδιό σας, τι εργασιακές σχέσεις θα έχει? Τίποτα δεν μπορεί να κάνετε, καμία πρόβλεψη. Αυτός θα έχει το πάνω χέρι. Θα είναι πάνω και από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας. Αυτοί θα διευθύνουν τη χώρα, όπως τη διευθύνουν τα λόμπι τα σημερινά, πιο ισχυρά και πιο εξαρτώμενα από ξένα συμφέροντα θα είναι τα λόμπι που θέλετε να κατασκευάσετε για να οδηγούν την κούρσα σε αυτή τη χώρα. Δεν θα σας το επιτρέψουμε όμως. Δεν θα σας το επιτρέψουμε. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε τελεσμένα. Θα ακυρώσουμε αυτού του είδους τα νομοθετήματα. Η ΔΕΗ θα ξαναέρθει στο δημόσιο. Και βεβαίως θα διεκδικήσουμε δήμο ψήφισμα για να ακυρώσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του δημοκρατικά αυτό το τερατούργημα που θέλετε να ψηφίσετε. Το λόγο έχει η κυρία Θεπευτάτου και μετά η κυρία Καφαντάρη και μετά η κυρία